ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. Καλησπέρα σε όλο το παρεάκι μας. Σάββατο σήμερα, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Η μέρα που κλειδώνουμε το ξυπνητήρι στο ντουλάπι, που χουζουρεύουμε ως αργά, που απολαμβάνουμε με ηρεμία τους αγαπημένους μας και γυρίζουμε κλασικά τον κόσμο ανάποδα. Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Ας αδράξουμε τη μέρα ή καλύτερα ας αδράξουμε το χιόνι. Ντυθείτε, ανασκουμποθείτε και φύγαμε για σκι. Δεν ξέρετε, κοιτούμπες μέσα στο παιχνίδι είναι. Λοιπόν, έλα, Σοφία, φύγαμε. Πάμε για σκι. Είδα τα βίντεο, ψήθηκα τρελά, πήρα τον εξοπλισμό, έβαλα μάσκες, έβαλα τα πέδιλα, πάμε για σκι. Πέτρο μου, δεν νομίζω ότι είδες όλο το βίντεο, γιατί αν το έβλεπες και έβλεπες τις τούμπες που φάγαν όλοι αυτοί, δεν νομίζω να ψινώσουν και πολύ. Ρε, παιδί μου, εσύ δεν είπες ότι οι τούμπες μέσα στο παιχνίδι είναι. Λοιπόν, πάμε. Αν το είπα, τι ήθελα και τα λέω. Καλά, λοιπόν, εγώ θα έρθω μαζί σου για σκι, αλλά μία συμφωνία. Εσύ θα κάτσεις να τελειώσουμε πρώτα την εκπομπή και θα κάνεις ό,τι σου πω και μετά φύγαμε. Σύμφωνοι? Συμφωνώ. Κυρίες και κύριοι, έχω πολλές δοκιμασίες για τον Πέτρο Λαγούτη. Προς το παρόν, για δείτε τι θα δούμε μαζί του σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Facebook, το Twitter της εκπομπής και το 54260 και τρεις τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Ο παππούς έχει πίεση» στο Θέατρο Ήβη, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Πέτρος Λαγούτης. Πέτρο, καλώς ήρθες στη συντροφιά μας. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ που είμαι εδώ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τι εννοείς γενικά? Γενικά, την κατάσταση. Με μαύρα γυαλιά, δεν βλέπεις. Θα την παλέψουμε. Όλα καλά στη ζωή σου ή ανάποδα? Όχι, καλά, νομίζω καλά. Θέλει προσπάθεια βέβαια, αλλά όλα καλά. Σ' αρέσουν οι αναποδιές ή τα πρόβλεπτα της ζωής? Κοίταξε, σε κανέναν δεν αρέσουν, αλλά μέσα από τα απρόβλεπτα και τις αναποδιές πάμε παρακάτω. Οπότε πρέπει έτσι να τα βλέπουμε, ως ευκαιρία για να πάμε παρακάτω. Ας μιλήσουμε για σχέσεις. Για ειδικές σχέσεις. Η σχέση με την εφορία ποια είναι? Αμα. Δεν θέλω να βλέπω. Άλλο περίμενε, άλλο σε πήγα. Ναι. Καλύτερα, εντάξει. Με την εφορία. Δεν θέλω να βλέπω πολύ συχνά. Γιατί? Δεν την αποφεύγω, τη βαριέμαι. Δεν πάω πολύ συχνά. Δεν σου αρέσει. Παραπονιέται βέβαια αυτή, αλλά εντάξει. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, ε. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι το 90, βάζαμε δόσεις για να αγοράσουμε οικιακές συσκευές. Το 2000, βάζαμε δόσεις για να αγοράσουμε ρούχα. Και τα τελευταία 2 χρόνια, βάζουμε δόσεις για να πληρώσουμε την εφορία. Μετά βάζαμε δόσεις να αγοράσουμε σπίτια. Σπίτια. Και αυτοκίνητα. Τώρα προσπαθούμε να μην βάλουμε δόσεις για την εφορία. Ναι. Προσπαθούμε, αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Εσύ τα καταφέρνεις, είσαι χωρίς δόσεις? Όχι, με δόσεις είμαι και εγώ. Όλος ο κόσμος. Πολλές. Αρκετές. Τις μέγιστες. Προσπαθώ να βάζω τις μέγιστες. Θα τα καταφέρουμε, θα την παλέψουμε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι και προσωπικός και συλλογικός ο αγώνας που έχουμε να κάνουμε. Εντάξει, μεγάλος αγώνας είναι. Πρέπει να κρατάμε το χαμόγελο και τη θετική διάθεση όσο μπορούμε. Και βέβαια και να είμαστε ξύπνοι σε μια επαγρύπνηση να μπορούμε να αντιδράμε κιόλας έτσι εκεί που πρέπει να αντιδράσουμε. Και ο κόσμος έχει με όλη αυτή την κατάσταση, δηλαδή έχει αρχίσει λίγο και παραμιλάει. Εκεί αρχίζει και τρελαίνεται. Μέχρι και τα ζώα έχουν αρχίσει και παραμιλάνε. Βέβαια αυτά είναι ακόμα στον κόσμο τους. Έχουν πιο δυνατό ένστικτο από εμάς, όχι? Γι' αυτό έχουν αρχίσει και παραμιλάνε. Έχουν αρχίσει και παραμιλάνε, αλλά με θετική διάθεση. Ζηλεύω τη ζωή στη ζούγκλα. Αυτό μόνο θα σου πω. Για να δω. Για δες. Ow!
That's a lovely tribute. I just miss him, Mum. Alan! 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 Al! She's all neck and legs. Look at her. Oh, I am looking at her. Stop looking at her! You just told me to look at her! Ow! 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 That's right, I thought that. I don't know why, but I don't seem to have a lot of luck with women. I mean, I'm kind, I'm caring, I'm... No, it's a mystery, that. Copacabana. Music and fashion is always the passion at the Copa. Hey! Are you filming me in the bath? Get out! Away, man, I'm naked. You better not put it on YouTube. Oh, what a day. Network crash, lost me wallet, phones ran out of battery. Couldn't get any worse. Oh, cracking stuff. John, I don't think we're allowed to wee here. It's fine, just keep a lookout. What was that? That was me zip. Whoa, where did all these come from? You know me, lads, I can't wee with an audience. Oh, I tell you what, I don't like that man who's just moved in next door. Oh, he's really creepy. Oh, hello! Could I trouble you for a cup of sugar, please? Απίστευτες φατσούλες, δεν είναι? Απίστευτες. Τα ζώα πάντα είναι απίστευτα και απρόβλεπτα και αυθόρμητα. Ποια είναι η σχέση σου με τα ζώα? Έχεις κάποιο κατοικίδιο? Τα λατρεύω τα ζώα. Έχω ένα σκύλο, ένα μαύρο λαμπραντόρ, το Μάρκο. Που τον λατρεύω και με λατρεύει κι αυτός. Σου κάνει κολπάκια, σου κάνει παιχνίδια όταν σε βλέπει. Με τον Μάρκο πια μιλάμε. Και τι μιλάμε, του ψιθυρίζω και τα καταλαβαίνει όλα. Τι μου λες. Ναι, ναι, ναι. Η σχέση σου με τη μαγειρική ποια είναι? Κι αυτή καλή. Καλή, ναι. Δεν φτιάχνω πάρα πολλά πράγματα, αλλά ό,τι φτιάχνω προσπαθώ να το φτιάχνω καλά. Και γενικά μου αρέσει. Αλλά είναι από οικογένεια. Και η αδερφή μου μαγειρεύει και η μητέρα μου μαγειρεύει. Α, είναι, το έχετε στη ζωή δηλαδή, τη μαγειρική. Ναι. Ισχύει ότι θα λάβει μέρος και σε μια εκπομπή μαγειρική? Θα λάβω μέρος σε μια εκπομπή μαγειρική στο Μέγκα. Θα την παρουσιάζει ο Γιάννης Λουκάκος και θα είμαστε μαζί του 5-6 επώνυμοι που θα ακολουθούμε τις συμβουλές του και θα μαγειρεύουμε διάφορα πράγματα. Δεν έχει τίποτα το διαγωνιστικό η εκπομπή. Είναι καθαρά ψυχαγωγική. Ποιοι άλλοι θα είναι μαζί σου, το γνωρίζεις? Ακόμα δεν ξέρω σίγουρα, όχι. Εγώ θέλω τώρα να μου πεις έτσι μια συνταγή εύκολη και γρήγορη που φτιάχνεις με την παρέα σου, που φτιάχνεις με τους φίλους σου. Δεν θα σου πω, πάμε να σου δείξω. Είσαι έτοιμος να μου δείξεις? Τα έχω όλα εδώ. Πάμε. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας φτιάξεις. Λοιπόν. Θα φτιάξουμε κάτι πολύ απλό εδώ πέρα που είμαστε, έτσι, να φτιάξουμε cheeseburgers. Μέσα, okay. Μέσα. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει τα μπιφτεκάκια, ο καθένας με τον τρόπο που θέλει. Άλλος τα φτιάχνει στο τηγάνι, άλλος στο φούρνο, άλλος στο γκριλ, άλλος τα ψήνει στη σχάρα. Εσύ πώς τα έψεις? Στη σχάρα είναι. Βέβαια, καθόμουν και τα έψεις στη σχάρα πριν έρθει εδώ. Λοιπόν, παίρνουμε το ψωμάκι, το οποίο ωραίο να είναι και λίγο φρυγανισμένο, αυτό δεν είναι, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Βάζουμε κάτω ό,τι σος θέλουμε να βάλουμε. Τώρα θα βάλουμε barbecue sauce. Έτσι. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει και στο ψωμάκι. Από πάνω βάζουμε λίγο τυράκι. Έτσι, το τυράκι μας λέει. Τι τυράκι, οτιδήποτε. Άλλος βάζει ένταμα, άλλος βάζει τσέντερ. Ωραία. Okay. Το μπιφτεκάκι. Ναι. Ξαναβάζουμε λίγο σως. Έτσι. Έχει στυλ, βλέπω. Ναι, τώρα δεν μπορούσα να έχω πολλά πράγματα εδώ. Εμένα μου αρέσει να βάζω και πίκλες, μου αρέσει να βάζω και άλλα πράγματα. Και βάζουμε και λίγο μαρούλι για να πούμε ότι φάγαμε και σαλάτα. Και σαλάτα. Okay, βάζουμε λίγο μαρουλάκι. Αλατάκι πιπεράκι που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Τουκ, τουκ. Ναι. Το κλείνουμε. Και έτοιμο το μπέργκερ. Το καταπίνεις. Θα δοκιμάσω. Για να δω. Να σου δώσω βοήθεια. Ωραίο είναι. Καλό, δεν είναι, ναι. Και άσχημο. Εντάξει, ναι, το μυστικό όλο είναι στο μπιφτέκι. Δηλαδή αυτό που τώρα σε αρέσει τόσο πολύ, γιατί έχω κάνει πολύ καλό το μπιφτέκι. Σιγά και το φαΐ που φτιάξες. Η φάτσα που κάνεις όμως δεν φαίνεται. Σιγά το φαΐ που φτιάξες. Τι, έτσι, τι κάτι να τέτοια, κάτι τέτοια μπεργκεράκια. Ζήτησα να φτιάξουμε μουσακά, μου είπατε δεν προλαβαίνουμε. Κάτι τέτοια μπεργκεράκια. Ναι. Εγώ και οι φίλοι μου από το Χάρβαρντ τα στέλνουμε στο διάστημα. Όπα, αυτό έχω ξανακούσει, γίνεται. Για να δεις. We're gonna send the first hamburger into space today. Γιατί ένα χάμπουργκερ θα πρέπει να καταλήγει πάντα στο στομάχι μας? Αναρωτήθηκαν φοιτητές του Harvard. Και σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν να πειραματιστούν στέλνοντάς το στο διάστημα. Έθεσαν λοιπόν το παράτομο σχέδιό τους σε εφαρμογή. Άλυψαν το χάμπουργκερ με ειδικό βερνίκι για αυξημένη αντοχή. Το στερέωσαν σε ένα δίσκο, το έδεσαν με ένα μπαλόνι φουσκωμένο με ήλιο, τοποθέτησαν και μία κάμερα και το ταξίδι στο διάστημα ξεκίνησε. Το
Hamburger αποδείχτηκε ανθεκτικό. Άρχισε να ανεβαίνει στα 40.000 πόδια, συνέχισε στα 70.000, στα 80.000 πόδια, μέχρι και στα 100.000 πόδια. Σε αυτό το ύψος όμως το μπαλόνι έσκασε στον αέρα και το Hamburger επέστρεψε μερικά χιλιόμετρα πιο μακριά από εκεί που ξεκίνησε το ταξίδι του. Οι φοιτητές το ανακάλυψαν μετά από μερικές μέρες, αλλά εντελώς άθικτο, αλλά κάπως μπαγιάτικο. Πώς σου φάνηκε? Απίστευτη η τύπη. Εντάξει, δεν ξέρω τι πίνουν και το κάνουν αυτό, αλλά ήταν φοβερό. Η βλακία δεν έχει όρια. Ναι, εντάξει. Έχει πλάκα. Επειδή συνεχώς μιλάμε για δυσκολίες, σε πάω αλλού τώρα, και συνεχώς μιζεριάζουμε και λέμε για το ένα και το άλλο και πώς θα τα καταφέρουμε κλπ. Εσύ πιστεύεις ότι με τη δύναμη του μυαλού και της ψυχής μπορούμε να τα καταφέρουμε και να πάμε παρακάτω? Νομίζω εκεί είναι το μυστικό όλο. Στο μυαλό κυρίως. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο αλληλένδετα το μυαλό και η ψυχή, αλλά όλα από εκεί ξεκινάνε και τη θετική σκέψη. Και νομίζω ότι χρειάζεται και λίγη μαγεία στη ζωή μας. Πολύ μαγεία. Εγώ τον τελευταίο καιρό το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Η οποία έχει χαθεί νομίζω τα τελευταία δύο χρόνια η μαγεία. Θα επιστρέψει. Στην επιστρέψει. Αθήνα σίγουρα. Θα σου δείξω έναν από τους καλύτερους μάγους του κόσμου. Τον Dynamo, τον γνωρίζεις τον Dynamo? Τον έχω ακούσει, ναι. Αυτός τι κάνει? Προσπαθεί να διασχίσει τον Τάμεση περπατώντας μέσα από το νερό. Ωραίος. Για να δούμε θα τα καταφέρει. Για να δούμε. Excuse me. Yeah, I'm talking to you. Λέγεται Stephen Frane και είναι γνωστός σε Μεγάλη Βρετανία και Αμερική ως Dynamo. How do you feel? Feel good. Μοιάζει με έναν συνηθισμένο 29χρονο. Αλλά δεν είναι. Μπορεί να κάνει πράγματα που ξεπερνούν την ανθρώπινη λογική και μόνο ο ήρωες ταινιών επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσαν να πετύχουν. Ένα από τα πιο σπουδαία εγχειρήματά του είναι και αυτό εδώ. Με ένα μαγικό τρόπο, κατάφερε να εξαλείψει τη βαρύτητα και να διασχίσει τον Τάμεση περπατώντας την κυριολεξία πάνω στο νερό. Ο κόσμος έκπληκτος κρέμεται κυριολεκτικά πίσω από κάθε του βήμα και παρακολουθεί την προσπάθειά του με κομμένη την ανάσα. Ο Dynamo, με αργά και αποφασιστικά βήματα, περπατά τόσο σταθερά πάνω στο υγρό στοιχείο, λες και βαδίζει στην άσφαλτο. Δεν κατάφερε όμως να ολοκληρώσει το εγχείρημά του, διότι τον εντόπισε σκάφος της αστυνομίας και τον περιμάζεψε. Αυτό που κάνει είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό. Έχω δει άπειρες φορές το βίντεο και όσες φορές το έχω δει, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Ούτε εγώ, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουμε καν. Να ασχολούμαστε με το να ανακαλύψουμε πώς γίνεται. Είναι τόσο ωραίο να βλέπεις τέτοια πράγματα. Εγώ θαυμάζω πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους που ας απολαμβάνουμε τη μαγεία του πράγματος και ας πάψουμε να ασχολούμαστε με το πώς το κάνουν. Δηλαδή είναι μαγικό και λείπει, όπως είπες, η μαγεία στη ζωή μας. Εντάξει, εξητάρει όμως. Βέβαια, δεν γίνεται, δεν μπορεί να περπατάει πάνω στο νερό. Ναι, προφανώς και δεν γίνεται. Να δεις ποιο είναι το κόλπο. Προφανώς και υπάρχει κάποιο κόλπο, αλλά προφανώς και το κάνει πάρα πολύ καλά, οπότε ας το χαρούμε. Κάτι τέτοια γατάκια όμως, σαν τον Dynamo, εμείς τι τα κάνουμε? Τι τα κάνουμε? Τα μασάμε. Όχι. Γιατί εμείς, ναι, γιατί εμείς γυρίζουμε τον κόσμο ανάποδα. Αυτό ναι. Και έχουμε καλύτερο μάγο. Έχουμε, ότι έχουμε ένα καταπληκτικό μάγο στην Ελλάδα, τον έχουμε. Ε, τον έχουμε εδώ μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, Madame Messie. Ο Κάρι Νόβελ ή αλλιώς Κώστας Καρυπίδης, ένας από τους καλύτερους μάγους στην Ελλάδα, είναι εδώ μαζί μας όχι για να μας αποκαλύψει το μυστικό του Dynamo, αλλά για να μας κάνει τα δικά του μαγικά. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Κώστα Καρυπίδη.
Γεια σου, Σοφία. Καλώς ήρθες, Κώστα. Τι γίνεται, καλά. Curry Novel, the stage is yours. Ωχ, πού το θυμήθηκες, πού το θυμήθηκες. Σου δείξω κάτι, σου δείξω κάτι γρήγορα. Μην με εξαφανίσεις μόνο, φοβάμαι. Όχι, βέβαια. Να σου πω, χρέη εξαφανίζεις. Όχι. Πολιτικούς προσπαθώ να μάθω τώρα, θα ήταν πάρα πολύ καλά. Θα είναι πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, άκου, θα κάνουμε κάτι γρήγορα. Έχω φέρει, και αφού μου είπες το The State is Yours, έφερες μνήμες στο μυαλό μου παράξενες. Έχω φέρει τρία κλειδιά, είναι κανονικά κλειδιά, θέλω να τα ελέγξεις ένα προς ένα. Ότι είναι κανονικά, δεν λυγίζονται, σπάνε πιθανόν να είσαι πολύ πολύ δυνατή. Δες και τα άλλα δύο, ένα προς ένα. Ωραία, άνοιξε το χέρι σου, θα γίνει όλο στα χέρια σου. Ωραία, κλείσε το γροθιά, εδώ. Εκεί. Μη σφίγγεις πολύ, απαλά το χέρι σου. Έτσι. Εσύ είσαι ο μάρτυρας για το κοινό που μας βλέπει. Εγώ δεν θα τα ακουμπήσω, τα κοίταξες, θα πάω για ένα κλειδί μόνο. Όχι για πολλά, απλά βάζουμε να δούμε πού θα πάει η ενέργεια. Έτσι λέγαμε τότε. Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου η ενέργεια, η δική σου. Είναι η δική σου. Είναι όλο δικό σου. Αρκεί να το πιστέψεις. Αρχίζει να ζεσταίνεται το πάνω μέρος του χεριού σου. Ναι. Ελαφρώς, πολύ ελαφρώς. Υπάρχει μια θερμότητα. Ωραία. Φαντάσου ότι ένα από τα κλειδιά. Ένα από τα κλειδιά αρχίζει και αλλάζει. Γίνεται μαλακό σαν πλαστελίνη. Φαντάζεσαι το μόνη σου ότι αρχίζει και αλλάζει. Αρχίζει και αλλάζει. Γίνεται τόσο μαλακό που όπως σφίγγεις απαλά το χέρι σου, ένα από τα κλειδιά, από αυτό που έχει γίνει ως πλαστελίνη, αρχίζει και λυγίζει. Δεν θα τα ακουμπήσω, δεν θα κάνω τίποτα. Όταν νιώσεις ότι το έχεις φανταστεί, ότι έχεις πραγματικά φανταστεί όσο πιο καθαρά γινόταν, τότε αργά αργά άνοιξε το χέρι σου. Αλλά φαντάζεσαι ότι είναι σαν πλαστελίνη και σφίγγοντας λίγο το χέρι σου, λίγο-λίγο, αρχίζει και λυγίζει. Ένα από αυτά. Μην πας για περισσότερα, ένα από αυτά. Όταν νιώσεις εσύ έτοιμη, δεν ξέρω, απλά άνοιξε το χέρι σου. Πλάκα κάνεις. Έλα. Κάτσε, να πάρω τα άλλα, να πάρω τα άλλα. Ο κουταλιανός είσαι, δηλαδή πώς το ξέρεις αυτό. Εσύ, δες το. Παιδιά, εντάξει. Το έβλεπα στην τηλεόραση, έλεγα κάποιο κόλπο κάνουνε, αλλά δηλαδή... Είναι απίστευτος. Εσένα είναι φίλος σου, τον ξέρεις. Είναι φίλος μου και... Είστε μαζί και στην παράσταση. Είμαστε συνεργάτες. Εγώ εντυπωσιάζομαι. Εγώ εντυπωσιάζομαι κάθε μέρα με τον Κώστα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν αποκαλύπτουμε τα μυστικά μας. Θα μας τρελάνεις. Τουλάχιστον εντυπωσιακό το λύγισμα. Αλλά εγώ θα σου κάνω ένα κόλπο και θα σε εντυπωσιάσω ακόμα πιο πολύ. Ανυπομονώ. Σε έχουν εξαφανίσει ποτέ? Όχι. Θα συμβεί τώρα. Αλλά uno, αλλά due, αλλά tre, άμβρα κατάμβρα, κουζούμ παπατζούμ, Eurogroup, εξαφανίσου. Ένα πιάσε. Ομπαλή. Έχεις ένα κάτω. Αλλά uno, αλλά due, αλλά tre, άμβρα κατάμβρα, κουζούμ παπατζούμ, Eurogroup, εξαφανίσου. Τι έκανες? Εντυπωσιακό. Σάψα. Απίστευτη. Είδες τι κάνει η δύναμη του μυαλού. Θα μου πεις πώς το έκανες. Εσείς από το σπίτι στείλτε μήνυμα για το τι ή ποιον θα θέλατε να εξαφανίσω τώρα που πήρα το κολάι. Εσύ, Πέτρο, ποιον θα ήθελες να εξαφανίσεις, κάποιος ή κάτι? Πολλούς. Για πες. Το ζήτημα είναι ποιος θέλουμε να κρατήσουμε, όχι ποιος να εξαφανίσουμε. Εντάξει, αναφέρομαι στους πολιτικούς μας αυτή τη στιγμή. Και στο χρέος μας, φαντάζομαι. Ναι, εντάξει. Που θα ήταν το καλύτερο, νομίζω, ως διαμαγείας. Να εξαφανιστεί, Να εξαφανιστεί. Ναι. Ναι. Αλλά αν δεν ασχοληθούμε και με το πώς δημιουργήθηκε αυτό το χρέος, ποιοι το κάνανε, ποιοι ευθύνονται, πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, και να το εξαφανίσουμε, να το ξαναδημιουργήσουμε. Οπότε πρέπει να το λύσουμε από τη ρίζα το θέμα. Εκτός από τους πολιτικούς, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλεις να εξαφανίσεις? Όχι, όχι. Κάποιους ανθρώπους με τους οποίους δεν τα πας καλά? Όχι, αλλήμον. Ή κάποια γυναίκα στη ζωή σου που σου έχει κάνει πολλά και θες να την εξαφανίσεις? Όχι, 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 όχι. Ποτέ, ποτέ, όχι. Δηλαδή δεν ήθελες να κάνεις κάτι τέτοιο? Γιατί να εξαφανίσεις πράγματα που σου θυμίζουν και δυσάρεστες καταστάσεις? Δεν πρέπει να τα εξαφανίσεις. Πρέπει να τα έχεις εκεί πίσω, να είναι πάντα κοντά σου, να σου θυμίζουν τι δεν έκανες καλά, τι. Για να πηγαίνεις παρακάτω. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που προσέχεις σε μια γυναίκα? Δεν υπάρχει πρώτο, είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Φυσικά και πρέπει να μου αρέσει και εμφανισιακά αυτή η γυναίκα, αλλά πρέπει να μου αρέσει και σαν τύπο, σαν άνθρωπο. Δηλαδή να με κάνει να γελάσω, να μπορεί να γελάσει με αυτά που εγώ βρίσκω αστεία, να υπάρχει ένα αλυσβερίσι. Να έχει χημεία δηλαδή. Να υπάρχει μια χημεία. Να έχει χιούμορ. Να έχει χιούμορ, οπωσδήποτε. Επόμενο. Τρίτο στοιχείο. Εντάξει, μετά μπορεί να αρχίσουμε να περνάμε και στα εμφανισιακά τη υπόθεση. Εντάξει, ναι, πρέπει να μου αρέσει. Θες να μιλήσουμε για τα δάχτυλα των ποδιών. Εντάξει, ναι. Ναι, ναι. Αν μπορώ να δω τα δάχτυλα των ποδιών, φυσικά και θα τα κοιτάξω. Θα τα κοιτάξει απλά ή θα εστιάσει εκεί?
Δεν θα εστιάσω μόνο εκεί, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό και το πήραν και το κάνανε τεράστιο. Όχι. Επειδή μου έχει ακουστεί ότι είσαι άντρας της λεπτομέρειας, ότι προσέχεις πάρα πολύ. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Δεν είναι όμως μόνο στα δάχτυλα των ποδιών. Η λεπτομέρεια είναι παντού. Αλλά είναι και εκεί. Δεν θα ξενερώσεις δηλαδή αν είναι το όλο το υπόλοιπο κομμάτι καλό και μόνο τα δάχτυλα, ας πούμε, δεν είναι ωραία. Πρέπει να είναι πολύ τραγικά για να ξενερώσω. Αλλά ναι, μ' αρέσουν τα ωραία δάχτυλα. Θες να είναι περιποιημένα. Όχι, δεν είναι θέμα σχήματος αυτό που λέω και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μην μου πεις ποιο σχήμα δεν μου αρέσει ή ποιο μου αρέσει. Είναι δικό μου αυτό, δε. Αφού προσέχεις τα δάχτυλα τότε, αυτό το βίντεο θα σας αρέσει πολύ. Για να δω. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, τα πόδια μας λένε πολλά για αυτό που πραγματικά είμαστε. Οι αποστάσεις, το σχήμα και το μέγεθος είναι κατά κάποιο τρόπο χάρτες της προσωπικότητάς μας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι άνθρωποι με μεγάλα κενά ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών τους είναι ανοιχτόμυαλοι και γεμάτοι έμπνευση. Αντίθετα, όσον τα δάχτυλα είναι πιο κοντά το ένα στο άλλο, είναι ανασφαλής. Από την άλλη, όσο πιο μακριά και λεπτά είναι τα δάχτυλα των ποδιών, τόσο πιο δημιουργικοί και εφάνταστοι είναι αυτοί που τα διαθέτουν. Αντίθετα, οι πρακτικοί άνθρωποι έχουν συνήθως κοντά και χοντρά δάχτυλα. Σχετικά με το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, αντιπροσωπεύει τη σκέψη και τη λογική, ναι. Έτσι λοιπόν, ένα κυρίαρχο μεγάλο δάχτυλο δείχνει το άτομο που κινείται πάντα βάσει της λογικής. Όσοι διαθέτουν κότσι και το δάχτυλό τους τίνει να κρυφτεί από το δεύτερο, υποχωρούν στις απόψεις τους προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί. Όταν το δεύτερο δάχτυλο είναι μακρύτερο από τα άλλα, δείχνει άνθρωπο συναισθηματικό και παρορμητικό. Κάνει πάντα ό,τι λέει η καρδιά του και πληγώνεται εύκολα. Για τα υπόλοιπα, ρωτήστε κάποιον ποδοαναλυτή. Εμείς αρκετά σας είπαμε. Είδες που εξηγήθηκαν όλα. Ας πούμε τα κοντά και χοντρά δάχτυλα δεν μου αρέσουν και είναι των πρακτικών ανθρώπων. Και εγώ δεν τα πάω πολύ καλά με την πρακτικότητα. Πίστευες εσύ ότι τα δάχτυλα των ποδιών δηλαδή λένε τόσο πολλά για την προσωπικότητά μας και το χαρακτήρα μας? Όχι, δεν το ξέρω όλο αυτό που είδαμε. Δεν το ξέρω, αλλά μου αρέσει που το είδαμε. Σε λίγο δηλαδή θα πηγαίνουμε και σε ποδοαναλυτές. Δηλαδή εκεί που μας λέγανε δείξε μου το χέρι σου. Ναι. Να σου πω τη μοίρα σου. Δείξε μου το πόδι σου, να σου πω ποιος είσαι. Σου άρεσε πάντως? Μου άρεσε, ναι. Ό,τι έχει σχέση με δάχτυλα. Μου αρέσουν τα δάχτυλα, κολλάω και με τον χεριών και με τον ποδιών. Γυναίκα και ποδόσφαιρο. Ερωτικό ή αντιερωτικό? Δεν μου έχει τύχει. Σπάνιο κιόλας. Σπάνιο να τους αρέσει κιόλας το ποδόσφαιρο. Βέβαια ελληνικό αυτό το φαινόμενο. Γιατί έξω οι γυναίκες βλέπουν. Σπορούνται περισσότερο. Ναι, πολύ περισσότερο. Δες το βίντεο και μετά θα μας πεις. Για να δω. Ερωτικό ή αντιερωτικό λοιπόν? Εμένα μου άρεσε αυτό που είδα και μάλλον πρέπει να ήταν και ωραία κοπέλα. Δεν είδαμε καλά, αλλά μου άρεσε. Αλλά απίστευτη κιόλα. Φοβερή. Έχω γνωρίσει έναν Έλληνα που ασχολείται με αυτό το πράγμα. Γιατί γίνονται διαγωνισμοί διεθνώς
παρφύμουν πρωταθλήματα. Ασχολούνται πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Είναι φοβερά δύσκολο αυτό το πράγμα. Ήρθε η ώρα να μας δείξεις εσύ τι κάνεις με την μπάλα. Τι να δείξω μετά από αυτό που είδαμε, εγώ τι να δείξω. Σου πετάω τον μπαλάκι. Έχεις παίξει και σε ταινία που έχω έχεις παίξει, κάνει τον... Έχω παίξει, ναι, στην κληρονόμο με τη Μιχάλης Καλπάκης, Μιχάλης Καλπάκης, αρχηγός ομάδας, ναι. Αρχηγέ μου. Τι να κάνω. Τι μου βάζεις να κάνω. Παίξω μπάλα, ξαναπέτα. Τώρα μετά την κυρία που είδαμε εγώ, ό,τι και να κάνω είναι πολύ λίγο, δεν είναι πολύ λίγο. Ε? Εξαιρετικός. Εκτός από εξαιρετικός ηθοποιός, αποδεικνύεις ότι είσαι και εξαιρετικός μπαλαδόρος. Έπαιζα πολλά χρόνια μπαλά και τη λατρεύω την μπαλά. Ωραίος. Με το τραγούδι πώς θα πας? Με το τραγούδι, αν τραγουδάω. Δεν θα σε βάλω να τραγουδήσεις. Όχι, εντάξει, γιατί ό,τι λέω, ό,τι μου αρέσει το κάνω εδώ πέρα. Οπότε μαγειρεύουμε, παίζουμε μπάλα. Όχι, δεν θα τραγουδήσω, δεν τραγουδάω καλά. Δεν τραγουδάω καλά. Θα ήθελα πάρα πολύ να τραγουδάω καλά. Θεωρώ φοβερή ευλογία και τύχη το να τραγουδάς καλά. Γιατί το τραγούδι είναι μια τέχνη που σε αφήνει να εκτονώσει και να εκφράσει πολλά πράγματα. Και εγώ τους λέω να σου πω. Δεν το έχω. Μόνος μου το κάνω, αλλά. Στο μπάνιο. Όχι, μόνο παντού. Μουσικό όργανο παίζεις? Όχι, όχι, τίποτα. Τίποτα καθόλου. Θα σου δείξω τώρα έναν τύπο, έναν τραγουδιστή, ο οποίος έδωσε συναυλία 15 λεπτά στην πιο κρύα πόλη του πλανήτη. Ποια είναι αυτή? Στη Σιβηρία, πάνω ψηλά. Τα κατάφερε, τι λες? Ναι, τα κατάφερε. Για να δούμε. Στην πόλη Οιμαϊάκων της Σιβηρίας, οι θερμοκρασίες είναι τόσο ακραίες που οι κάτοικοι της δεν αντέχουν για πολλή ώρα στο δρόμο. Στην πιο κρύα κατοικημένη περιοχή του πλανήτη, λοιπόν, ο μουσικός Τσάρλι Σίμψον έδωσε την πιο κρύα συναυλία της ζωής του. Κατάφερε να κάνει κάτι που κανένας άλλος καλλιτέχνης μέχρι σήμερα δεν έχει τολμήσει. Έπαιξε με την κιθάρα του και τραγούδησε για 15 ολόκληρα λεπτά στους μείον 30 βαθμούς Κελσίου. Ο 27χρονος Τσάρλι έδωσε πραγματικό αγώνα για να καταφέρει να ακουνήσει τις χορδές της κιθάρας του και πέτυχε να αντιμετωπίσει τον κρύο καιρό γράφοντας ιστορία. Ο πόλος του ψύχους, όπως είναι γνωστή η πόλη, κατοικείται μόνο από λίγους και θαραλέους. Πιο θαραλέος από όλους όμως, ο Τσάρλι, ο οποίος δηλώνει ότι ο πόνος που αισθάνθηκε από το κρύο ήταν τρομακτικός και ότι αυτή ήταν πραγματικά εμπειρία ζωής. Είναι όντως δύσκολο αυτό, λες, ή τζούφιο? Ποιο? Να παίζεις κιθάρα σε αυτές τις θερμοκρασίες. Φαντάζομαι πρέπει να είναι πολύ δύσκολο. Εδώ οι κάτοικοι λέει δεν κυκλοφορούν στον δρόμο. Πόσο μάλλον να παίζεις κιθάρα. Τα κατάφερε όμως. Γενναίος. Άμα βάζεις ένα στόχο στο κεφάλι σου, συνήθως μπορείς να τα καταφέρεις. Και μπήκε και στο ρεκόρ Guinness. Στο βιβλίο με τα ρεκόρ. Okay. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί με τον Πέτρο Λαγούτη. Εδώ είμαστε με τον Πέτρο Λαγούτη, συντροφιά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Facebook, το Twitter, αλλά και το 54260 και βέβαια τα δικά σας βίντεο. Και τρεις τυχεροί θα κερδίσετε από μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Ο παππούς έχει πίεση» στο Θέατρο Ήβη, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Πέτρος Λαγούτης. Πέτρο. Ναι, πρωταγωνιστώ στον παππού που πάμε για δεύτερη χρονιά, τρίτη σεζόν, γιατί το κάναμε και περιοδία το καλοκαίρι, στο Θέατρο Ήβη. Στο Ψηρή, είναι έργο της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Έχει πίεση ο παππούς? Έχει πίεση. Καταρχήν ο παππούς είναι ο Κώστας ο Βουτσάς, οπότε προκαλεί και πίεση. Είναι ο Κώστας ο Βουτσάς, είναι η Ελισάβετη Κωνσταντινίδου, εγώ, η Σοφία Παυλίδου, ο Κώστας ο Αποστολάκης και η Θωμαΐση Ανδρούτσου. Είναι μια ξεκαρδιστική κωμωδία, πραγματικά. Δηλαδή, δύο χρόνια τώρα ο κόσμος γελάει πάρα πολύ και είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Η Δήμητρα έχει γράψει ένα έργο πριν 15 χρόνια. Το ξανάκανε σήμερα, το ξανάφερε στη σημερινή πραγματικότητα και νομίζω ότι έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με τον Κώστα Βουτσά? Είναι μάθημα ζωής το να συνεργάζεσαι με τον Κώστα Βουτσά. Πέρα από το ότι είναι μάθημα σαν ηθοποιός, δηλαδή το βλέπω σαν μάθημα, είναι πολύ ωραίο που γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο. Που γνωρίζω ένα μύθο, ένα θρύλο και που είναι τόσο απλός, τόσο άνθρωπος σαν και εμάς,
Νομίζεις ότι είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρεις όλη τη ζωή. Έτσι κι αλλιώς το νομίζεις αυτό, γιατί τον βλέπεις από παιδί. Εγώ μεγάλωσα με τις ταινίες του. Και από ό,τι έχω ακούσει δηλώσεις του, λέει και τα καλύτερα για σένα. Ναι, ναι, τα λέει. Είμαστε πολύ καλά. Είμαστε πολύ αγαπημένοι με τον Κώστα. Έρχεται μαζί μας παντού, βγαίνει μαζί μας. Συζητάμε για τα πάντα με τον Κώστα. Είναι ένα μυαλό, νέο μυαλό και νέα καρδιά. Οπότε. Ισχύει ότι πηγαίνετε μαζί στα κλαμπάκια. Παντού έρχεται. Παντού, έρχεται παντού. Μου το έλεγε και δεν το πίστευα. Όχι, όχι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Έρχεται και παντού. Χορεύει, δηλαδή. Θα πιει τι τα ποτάκια του, μπορεί να του τη βιδώσει και να σηκωθεί και λίγο να χορέψει. Θα φύγει πιο νωρίς αν νιώσει κουρασμένος. Ξέρει να διαχειρίζεται πολύ καλά τον εαυτό του. Πάρα πολύ καλά. Και είναι, μπορεί να λέμε όλα αυτά, αλλά είναι και ένας φοβερός επαγγελματίας, έτσι. Δηλαδή, αν νιώθει ότι πρέπει να ξεκουραστεί, θα πάει να ξεκουραστεί. Και θα σου πει ότι έχω μια ευθύνη. Ένα μεγάλο παιδί ουσιαστικά. Απίστευτο. Απίστευτο άνθρωπο. Ναι. Τι θα πρωταγωνιστήσει τώρα και σε μια παράσταση στην οποία τη γράφει εσύ. Λοιπόν, αφού τον είχαμε εδώ πριν τον Κωνσταντίνο τον Καρυπίδη, ναι, έχω γράψει ένα έργο μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Καρυπίδη, γνωστό και ως Κάρι Νόβελ. Γράψαμε ένα έργο για έναν ηθοποιό, ένα μάγο και μια τραγουδίστρια. Ξεκινάμε την Τρίτη, τώρα 22 του μηνός, στο Κούκου, η Άκουχου 16 στον Γκάζι. Και είναι ένα έργο που πρωταγωνιστούν ο Κώστας ο Καρυπίδης, εγώ και η Σοφίτα. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Να συνυπάρχουν μαγεία, τραγούδι και πρόζα. Εύχομαι επιτυχία μεγάλη σε ό,τι κάνεις. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα εδώ και ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα, μαζί στο παρεάκι μας. Κλείνουμε με το βίντεο που μας έστειλε ο Χρήστος Ευγενίδης από το ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Καλό Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σάββατο και πάλι μαζί. Γεια σας. Ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. Doctor, I was in love with you. Do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. Do, 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 do. And then the witch doctor, he told me what to do.